Από τους θερωτούς δράκους και τις μονόκερους, μέχρι το Bigfoot και το Chupacabra, εμείς οι άνθρωποι έχουμε φανταστεί ένα τεράστιο θηριοτροφείο ζώων που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Έχουμε την τάση να είμαστε τόσο απορροφημένοι από τα φανταστικά πλάσματα που δεν δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε πολλά από τα 7,7 εκατομμύρια διαφορετικά είδη ζώων που υπάρχουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, ζουν πραγματικά στον πλανήτη μας. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση προειδοποιεί ότι χάνουμε εκατοντάδες και ενδεχομένως χιλιάδες είδη κάθε χρόνο. Είναι στο χέρι μας να τα σώσουμε. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν, πάμε να δούμε 10 είδη ζώων, τόσο παράξενα και θαυμάσια, που μοιάζουν να είναι φανταστικά, και πολλά από αυτά κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Φανταστείτε ένα μικροσκοπικό ασπρόμαυρο καγκουρό που ζει στα δέντρα και έχετε τη βασική περιγραφή του Ντιγκίσο. Το ζώο, το οποίο κατοικεί στα ορεινά τροπικά δάση της Νέας Γουινέας, φτάνει σε μήκος στα 76 εκατοστά. Διαθέτει μακριά ουρά, καλά αναπτυγμένα απίστια μέρη και τη συνήθεια να κινεί ταυτόχρονα και τα δύο πίσω πόδια του, σε ένα χοροπηδικτό βάδισμα, όπως ακριβώς και τα μεγαλύτερα καγκουρό της Αυστραλίας που όλοι γνωρίζουμε. Το Ντιγκίσο διαθέτει καμπυλωτά νύχια και μαλακά μαξιλαράκια επενδυμένα με τραχή δέρμα στα μεγαλύτερα πόδια του, τα οποία του επιτρέπουν να κρατιέται σε κορμούς και κλαδιά δέντρων, όπου χρησιμοποιεί τη μακριά ουρά του για ισορροπία καθώς καρφαλώνει. Όπως και το καγκουρό, το θηλυκό Ντιγκίσο έχει μια θήκη στην κοιλιά του, όπου τα μικρά του ταξιδεύουν καθώς θυλάζουν το γάλα από ένα από τα 4 στήθη του. Δυστυχώς, ο αριθμός τους μειώνεται λόγω της απώλειας των ιδιοτόπων, των κυνηγών και του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων. Στον αρχαίο κόσμο και μέχρι το μεσαίωνα, οι άνθρωποι διηγούνταν ιστορίες για τερατώδη γιγάντια αρπετά που ονομάζονταν δράκοι, τα οποία μερικές φορές έφεραν φτερά νυχτερίδας και αγκαθωτές ουρές και προκαλούσαν σφαγές αναπνέοντας φωτιά. Αυτό το μακάβριο πλάσμα της φαντασίας αποδεικνύεται ότι έχει έναν ξάδερφο στην πραγματική ζωή. Το 1912, οι φυσιοδίφες ανακάλυψαν το δράκο του Κομόντο, μια σαύρα από την Ινδονησία που φτάνει σε μήκος στα 3,5 μέτρα. Αυτά τα έρπετα είναι αρκετά τρομακτικά από μόνα τους. Είναι σαρκοφάγοι κυνηγοί και κατά καιρούς έχουν φάει ακόμα και ανθρώπους. Αν και δεν έχουν φλογερή αναπνοή, εκπνέουν κάτι σχεδόν εξίσου θανατηφόρο, ένα μολυσματικό βακτήριο, το οποίο μολύνει τις πληγές που προκαλούνται από τα δόντια του δράκου και τις κάνει να σαπίζουν και να φτύρονται. Η αρχαία παράδοση είναι γεμάτη από θαλάσσια τέρατα, όπως η σκύλα του επικού ποίηματος Οδύσσια του Ομήρου, η οποία είχε 12 πόδια, 6 κεφάλια και γάβγιζε σαν σκύλος. Όμως το 1873 οι επιστήμονες πήραν την πρώτη τους ιδέα για ένα πλάσμα της πραγματικής ζωής που έμοιαζε με αυτό, όταν ένας ψαράς από τη Νέα Γη έπιασε κατά λάθος ένα μεγάλο θαλάσσιο ζώο γεμάτο πλοκάμια και το πούλησε σε έναν εραστέχνη φυσιοδίφη, τον εδεσιμότατο Μόους Χάρβεϊ. Το γιγάντιο καλαμάρι μπορεί να φτάσει σε μήκος στα 13 μέτρα και να ζυγίζει μέχρι και έναν τόνο. Διαθέτει δύο μάτια, ένα ράμφος, 8 χέρια και δύο πλοκάμια σύτησης εξοπλισμένα με αιχμηρές οδοντωτές βεντούζες που μπορούν να αρπάξουν το θύραμα σε απόσταση έως και 10 μέτρων. Επειδή το τεράστιο πλάσμα ζει βαθιά κάτω από το νερό, οι άνθρωποι δεν είχαν δει ποτέ ζωντανό μέχρι το 2006, όταν μια ερευνητική ομάδα στον Ειρηνικό Ωκεανό, νότια της Ιαπωνίας, κατάφερε να αγκιστρώσει ένα δείγμα μήκους 7,5 μέτρων και να το τραβήξει στην επιφάνεια του ωκεανού. Τα χρυσά λιόντα ρωτομαρίνια είναι τα rockstar των τροπικών δασών του Αμαζονίου. Τα μικροσκοπικά πλάσματα, των οποίων το σώμα μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 22 εκατοστά σε μήκος, σύν μια ουρά έως 34 εκατοστά, έχουν μια εντυπωσιακή χέτη από πλούσιο χρυσό τρίχωμα, η οποία πλαισιώνει ένα γκριζόμαυρο πρόσωπο με εκπληκτικά ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά. Αυτά τα πρωτεύοντα θηλαστικά, που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στα δέντρα, χρησιμοποιούν τα μακριά δάχτυλά τους για να σκαρφαλώνουν και να αιωρούνται από κλαδί σε κλαδί και για να αρπάζουν έντομα, φρούτα, σαύρες και πουλιά για τροφή. Και τα δύο φύλλα μοιράζονται την ευθύνη για την ανατροφή των μικρών τους, με τα αρσενικά να κουβαλούν μερικές φορές τα μωρά στην πλάτη τους μεταξύ των θυλασμών, σαν να ήταν ανθρώπινοι μπαμπάδες γιάπηδες. Δυστυχώς, αυτά τα υπέροχα πλάσματα απειλούνται με εξαφάνιση λόγω της υλοτομίας και της ιορκικής επέκτασης που καταστρέφουν το βιότοπό τους. Το αξολότλ.
επίσης γνωστό ως τέρας του νερού και μεξικανικό ψάρι που περπατάει. Είναι ένα ιδιόμορφο αλλά ευέλικτο υδρόβιο πλάσμα, μήκους 30 εκατοστών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί τα 4 κοντόχοντρα πόδια του για να σύρεται κατά μήκος του πυθμένα της λίμνης ή να κολυμπάει κατά μήκος της επιφάνειας. Έχει επίσης ένα παράξενο, σαυρόμορφο πρόσωπο με βράχια που μοιάζουν με πλουμίδια και ένα στόμα που μοιάζει να συστρέφεται σε ένα χαμόγελο. Ακόμα και έτσι, το αξολότλ, το οποίο τρέφεται με υδρόβια έντομα, μικρά ψάρια και καρκινοειδή, δεν έχει πολλά για να είναι χαρούμενο αυτές τις μέρες. Το ψάρι αυτό είναι ενδημικό στο δίκτυο λιμνών και καναλιών Χοτσομίλκο, γύρω από την πόλη του Μεξικού, αλλά τα νερά αυτά έχουν μολυθεί τόσο πολύ λόγω της αστικής εξάπλωσης, που μια μελέτη του 2013 από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού δεν κατάφερε να βρει κανένα δείγμα μετά από 4 μήνες αναζήτησης. Ενώ τα αξολότλ επιβιώνουν σε νηδρία, δεξαμενές νερού και ερευνητικά εργαστήρια, οι επιστήμονες εξακολουθούν να ελπίζουν ότι δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς στη φύση. Τα γλοιώδη γιγαντιαία θαλάσσια φίδια κατοικούν στους εφιάλτες των ναυτικών από την αρχαιότητα. Αποδεικνύεται ωστόσο ότι το πλάσμα της πραγματικής ζωής που τους μοιάζει περισσότερο, το γιγάντιο κοπηλατικό ψάρι, δεν είναι στην πραγματικότητα φίδι, αλλά το μεγαλύτερο οστεώδες ψάρι της θάλασσας. Τα σπάνια αυτά πλάσματα, τα οποία παντώνται σε τροπικά και εύκρατα νερά, σε βάθη που φτάνουν τα 914 μέτρα, έχουν γυαλιστερό, ασημένιο σώμα, φωτεινά κόκκινα εξογκώματα στο κεφάλι τους και στόματα χωρίς δόντια, τα οποία χρησιμοποιούν για να ρουφάνε και να φιλτράρουν μικρά ψάρια, γαρίδες και άλλα σπόνδυλα. Σχετικά, λίγα είναι γνωστά για τα ψάρια, τα οποία πιθανώς βγαίνουν στην επιφάνεια μόνο όταν τραυματίζονται ή πεθαίνουν. Ως εκ τούτου, οι θαλάσσιοι επιστήμονες ενθουσιάστηκαν όταν τον Οκτώβριο του 2013 τα σώματα δύο κοπηλατικών ψαριών, συμπεριλαμβανομένου ενός θηλυκού μήκους 4,5 μέτρων με οθήκες γεμάτες αυγά, βρέθηκαν στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνια. Αυτό παρήχε μια πολύτιμη ευκαιρία να μελετήσουν τα άπιαστα ζώα. Αν μπορείτε να φανταστείτε ένα πλάσμα που είναι μια διασταύρωση γαϊδάρου και ζεύρας και περπατάει σαν καμιλοπάρδαλη, τότε έχετε μια πολύ καλή νοητική εικόνα του οκάπη. Το παράξενο αυτό ζώο, το οποίο έχει μήκος περίπου 2,5 μέτρα και ύψος περίπου 1,5 μέτρο από την οπλή μέχρι τον ώμο, ζει στα πυκνά τροπικά δάση της βορειοανατολικής λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό. Ο παράξενος χρωματισμός του έχει καφέ σώμα και πόδια και οπίσθια μέρη, καλυμμένη με μια σειρά από οριζόντιες ασπρόμαυρες ρίγες, του επιτρέπει να εξαφανίζεται στο συνηθισμένο σκηνικό της πυκνής βλάστησης και των ανοιχτόχρωμων σαπισμένων φύλων στο δάπεδο του δάσους. Μιμείται το κυλιόμενο βάτισμα της καμιλοπάρδαλης, πατώντας με τα μπροστινά και τα πίσω πόδια την ίδια πλευρά του σώματος, αντί να χρησιμοποιεί τα πόδια από τις αντίθετες πλευρές, όπως τείνουν να κάνουν άλλα ζώα που βόσκουν. Διαθέτει επίσης μια μακριά μαύρη γλώσσα, την οποία χρησιμοποιεί για να μαδάει μπουμπούκια, φύλλα και κλαδιά από δέντρα και θάμνους. Δυστυχώς, αυτό το εξωτικό πλάσμα μπορεί να κινδυνεύει να εξαφανιστεί, με μόλις 20.000 να υπάρχουν στη φύση. Αυτό το ημιδρόβιο, τριχωτό, δικτυωτό θηλαστικό που γεννάει αυγά φαίνεται να έχει συναρμολογηθεί από κομμάτια άλλων ζώων. Προερχόμενος από την Αυστραλία, ο πλατύπους έχει μήκος περίπου 61 εκατοστά και ζυγίζει μόλις 1,5 κιλό. Στην πραγματικότητα, ο πλατύπους είναι τόσο παράξενος που όταν οι Άγγλοι φυσιοδίφες απέκτησαν για πρώτη φορά ένα κουφάρι για μελέτη το 1799 από τον κυβερνήτη της Νέας Νότιας Ουαλίας, John Hunter, ανησύχησαν ότι μπορεί να υπρόκειτο για φάρσα που τους επινόησε ένας άτακτος. Ο πλατύπους είναι τροφοσυλλέκτης που μαζεύει με το ράμφος του έντομα, προνύμφες, οστρακοειδή, σκουλίκια και χαλίκια από τη λάσπη στον πυθμένα των ρεμάτων. Αποθηκεύει τα ευρήματά του μέσα σε θήκες στα μάγουλα μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα χαλίκια για να πολτοποιήσει την τροφή για να τη φάει. Ο πλατύπους δεν έχει δόντια. Παρά το φαινομενικά δέξιο σχεδιασμό του, το πλάσμα αποδεικνύεται εκπληκτικά επιδέξιος κολυμβητής κάτω από το νερό, χάρη στα πόδια του με ιστό και την ουρά του που μοιάζει με κάστορα. Στη λαϊκή παράδοση της Ιρλάνδα, μια γυναίκα της οποίας το παιδί δολοφονήθηκε από το σύζυγό της, τρελάθηκε και έφυγε στη ζούγκλα για να αυτοκτονήσει. Μετά το θάνατό της, οι θεοί τη μεταμόρφωσαν σε ένα πλάσμα που ονομάζεται Ουλάμα ή διαβολικό πουλί,
του οποίου το φρικτό ανθρώπινο ουρλιαχτό στο βάθος είναι προμήνυμα ότι κάτι τρομερό πρόκειται να συμβεί. Ήταν όμως αυτό ένα πραγματικό ζώο? Τη δεκαετία του 1950, ο ορνιθολόγος George Morton Henry, συγγραφέας ενός καθοριστικού τόμου για τα πουλιά της Σρι Λάγκα, αποφάσισε ότι το διαβολόπουλο ήταν στην πραγματικότητα. Αυτό το αρπακτικό πουλί, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως κουκουβάγια του δάσους, συναντάται σε μια ζώνη της Νότιας Ασίας που εκτείνεται από την Ινδία έως τη Βιρμανία. Έχει μήκος περίπου 53 εκατοστά και έχει κοιλίδες σε σχήμα καρδιάς και προεξέχουσες ασπρόμαυρες τούφες στα αυτιά του που προσδίδουν μια κατάλληλα παγκόσμια εμφάνιση. Οι άνθρωποι που το φοβούνται δεν πρέπει να ανησυχούν, επειδή τρώει μόνο κυνηγητικά πτηνά, ερπετά και ψάρια. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι ο διάβολος της Τασμανίας είναι ένα φανταστικό πλάσμα που επινοήθηκε από έναν εφάνταστο animator για τις μικρού μήκους ταινίες Looney Tunes της Warner Bros. Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για ένα πραγματικό ζώο, το οποίο είναι ηθαγενές στην Τασμανία, ένα νησί στα νότια της υπηρετικής Αυστραλίας. Το μέγεθος των διαβόλων της Τασμανίας ποικίλει σημαντικά, ανάλογα με τη διατροφή, το βιότοπο και την ηλικία, αλλά τα μεγάλα αρσενικά μπορεί να φτάσουν σε μήκος τα 80 εκατοστά και να ζυγίζουν έως και 12 κιλά. Ο διάβολος είναι ένα αγεροδεμένο ζώο με καστανό μαύρο τρίχωμα, λευκά μπαλώματα στο λαιμό και κοιλίδες στις πλευρές και την πλάτη του, ροζ ρίχος και μεγάλο ισχυρό κεφάλι και σαγόνι. Το σαγόνι επιτρέπει στον πτωματοφάγο να ροκανίζει τα ήδη νεκρά κουφάρια των γουόμπατς, των γουαλάμπης, των προβάτων και των κουνελιών. Αν και οι διάβολοι θα φάνε επίσης έντομα προνύμφες, φίδια και βλάστηση όταν παρουσιαστεί ευκαιρία. Σε αντίθεση με το αντίστοιχο καρτούν, ο πραγματικός διάβολος της Τασμανίας είναι ένα αργό πλάσμα, όχι ένας φρενήρης ανεμοστρόβιλος, αν και είναι γνωστό ότι γίνεται δυνατός και θορυβώδης όταν τρώει σε ομάδες. Παρά τη φοβερή φήμη του, οι οικολόγοι ανησυχούν για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των διαβόλων, επειδή απειλούνται από ένα μεταδοτικό καρκίνο του προσώπου που σκότωσε το 60% του πληθυσμού μεταξύ 2000 και 2010. Ποιο από όλα αυτά που είδαμε σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!